Στις δουλειές τους αναμένεται να επιστρέψουν οι 500 περίπου συμβασιούχοι υγειονομικοί, οι οποίοι είχαν τεθεί σε αναστολή εργασίας λόγω των γνωστών υποχρεωτικοτήτων κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Είναι κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε από τα έδρανα της Βουλής ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά από επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας της Νίκης, Σπύρος Τσιρώνης. Κάποιοι διοικητές δομών υγείας προχώρησαν σε ανανέωση των συμβάσεων και οι επικουρικοί των δομών τους εργάζονται μέχρι σήμερα κανονικά, ενώ κάποιοι άλλοι, λειτουργώντας εκδικητικά και από κεκτημένη ταχύτητα του δικαστικού κλίματος που επικρατούσε τότε σε σχέση με τη διάκριση εμβολιασμένων και μη, δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις, με αποτέλεσμα 500 συμβασιούχοι να βρεθούν στον δρόμο μέχρι σήμερα, μην υπολογίζοντας ότι πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους που ρίχτηκαν στη μάχη και μάλιστα στην πρώτη γραμμή κατά την πρώτη και πιο δύσκολη φάση της πανδημίας. Γι' αυτό σας κάλεσα σήμερα εδώ, με την ελπίδα να αποκαταστήσετε τη σε βάρος τους αδικία και δίνοντάς σας την ευκαιρία να δείξετε μια κοινωνική ευαισθησία, όχι μόνο για αυτούς αλλά και για το υποστελεχωμένο εσύ, γιατί πρόκειται για έμπειρο προσωπικό. Εγώ ως υπουργός, όταν ανέλαβα, θεώρησα ότι πρέπει να κλείσουμε αυτή την πληγή αυτή τη σύγκρουση. Και η απάντησή μου στο ερώτημά σας κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, προτίθεμαι να ανανεώσω και δεν θέλω να αδικηθούμε. Η εποχή της σύγκρουσης εμβολιαστών αντιεμβολιαστών πρέπει επιτέλους να λήξει. Και επαναλαμβάνω στην ερώτησή σας, επειδή πιστεύω ότι πρέπει να λήξει, σας έδωσα την απάντηση που έδωσα. Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε για αυτά τα πράγματα ως κοινωνία. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπρος. Ευχαριστώ πολύ.